Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι η μόνη χώρα που προμηθεύει πυραυλικά συστήματα MLRS όπω τα ΧΙΜΑΣ και M270, τα οποία είναι ικανά να εκτοξεύουν σε απόσταση έω και 70 χιλιόμετρων με πυράβλου υψηλή ακρίβεια. Τη μεταφορά των συστημάτων M270 ανακοίνωσε και επίσημα ο Βρετανό Υπουργό Άμυνα Μπεν Γουάλλα. Θεωρητικά η Γερμανία μπορεί να είναι μία από τι πιθανέ χώρε όπου έχουν ήδη ξεκινήσει συνομιλίε για τη μεταφορά του M270. Ο τοπικό τύπο. Κάνει ήδη ρεπορτάζ για αυτή την απόφαση. Αλλά η πρακτική δείχνει ότι η γερμανική κυβέρνηση βρίσκει πάντα τεράστια αλλά που εμποδίζουν την αρχαία μεταφορά όπλων. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, ο αριθμό των M270 με του οποίου είναι έτοιμο να μοιραστεί το Λονδίνο είναι ακόμα άγνωστο, καθώ και η θεωρητική δυνατότητα τη Γερμανία να διαθέσει 41 μονάδε M270 MLRS. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη χώρε που μπορούν να μεταφέρουν αυτά τα συστήματα με τη συντονισμένη βοήθεια του πολιτισμένου κόσμου. Συγκεκριμένα, στη Γαλλία υπάρχουν 13 μονάδε και στην Ελλάδα 36 μονάδε M270 MLRS. Θεωρητικά, η μεταφορά από αυτέ τι χώρε είναι πιο πιθανή από ότι για παράδειγμα από τη Φιλανδία, όπου 22 συστήματα μπορεί να έχουν απόλυτη ανάγκη ανα πάσα στιγμή για άμυνα κατά τη Ρωσία, αναφέρει η αμυντική ιστοσελίδα Defense Express. Επίση, δεν έχει νόημα να περιμένουμε στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία. Επειδή ο ίδιο ο τουρκικό στρατό πολεμά αυτή τη στιγμή στη Συρία και μπορεί κάλιστα να χρειαστούν 12 μονάδε M270. Λόγω του γεγονότο ότι ο συνασπισμό των συμμάχων τη Ουκρανία δεν περιορίζεται στι χώρε του ΝΑΤΟ, είναι δυνατόν να ενισχυθεί από άλλε χώρε. Αν και ένα τέτοιο σενάριο πάλι είναι περισσότερο θεωρητικό λόγω πολλών παραγόντων. Συγκεκριμένα η Ιαπωνία και η Κορέα, που είναι οπλισμένε με 60 και 58 μονάδε M270, αντίστοιχα παρέχουν επί του παρόντος μόνο μη τη φορά βοήθεια στην Ουκρανία. Έτσι είναι πιο πιθανό να πάρει ένα επιπλέον M270 από την Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτή η επιλογή φαίνεται καλύτερη από την προμήθεια απαρχαιωμένων BMP1, την οποία η Γερμανία προσπαθεί να συμφωνήσει, καταλήγει το Defense Express. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.